να μην ξεκινήσω με αυτό το βραβευμένο τραγούδι «Καληνύχτα παιδί», συνθέτης ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης. Το τραγούδι τώρα ξεχνάω ποιος ήταν, θα πρέπει να το ξαναβάλω. Δεν πειράζει, συγχωρέστε με. Έτσι σαν ανάμνηση για την πρώτη εκπομπή που κάναμε, τη γενέθλια εκπομπή που είχαμε κάνει. Βέβαια μετά η παρουσιάστρια τραυματίστηκε. Και τραυματίστηκε, έσπασα το ποδαράκι, όχι το έσπασα, το στραμπούληξα άσχημα πολύ και τώρα κούτσα κούτσα ήρθα. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσω να κάνω την επόμενη Τετάρτη την εκπομπή που έπρεπε να κάνω, που ήταν καλεσμένος μας ο Πάνος Σαραντάκης. Βέβαια είναι αγαπημένος φίλος, δημιουργός, τυχουργός, ανεξάντλητος, δεν εξαντλείται ποτέ. Και έτσι τον φέρνουμε πυκνά και συχνά και έτσι τον έχω και σήμερα στο δεύτερο ημίωρο, δηλαδή η εκπομπή που δεν έγινε την προηγούμενη Τετάρτη θα γίνει το δεύτερο ημίωρο. Σήμερα μαζί μας είναι και ο καινούργιος μας φίλος, blogger, από την από τα Ψαχνά Ευβοίας. Είναι blogger, είναι θεολόγος, είναι ο Γιώργος, ο μισό λεπτό γιατί με τα επίθετα είναι λίγο καμένη και το ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, να σας πω το επίθετό του. Ένα μυαλό νύχτα μέρα, τι να κάνω γυναίκα. Ο Γιώργος Μπρατζίκος, blogger και θεολόγος. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που σιγά σιγά θα μας τα ξετυλίξει και θα τα πούμε, γιατί εκτός από μία γνωριμία που κάναμε για το έργο του και έμαθα πέντε πράγματα για το έργο του, μου έχει υποσχεθεί ότι πάνω στη θεολογία θα αναπτύξουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του, διότι είναι μακριά και εντάξει ήταν λίγο ταλαιπωρία να έρθει από τα Ψαχνά εδώ για 2 ώρες. Έχει και μάθημα και όλα στο απόγευμα, διδάσκει κάπου, έχει μάθημα. Δεν ξέρω, έχει μια δουλειά δηλαδή 8 η ώρα και εκείνος, γι' αυτό το κάναμε να γίνει νωρίτερα. Και έτσι περιμένω να μας κάνει μια κλίση και 10 είπαμε θα με πάρει για να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας. Θα σας βάλω τώρα μέχρι να με καλέσει ο φίλος μας, θα βάλουμε να βάλω ένα τραγούδι από τον καλεσμένο μου τον επόμενο. Ή μάλλον όχι, να ενημερώσω για τις χιονικές γιορτές που φέτος κοπήκανε σε 3 μέρη. Κοπήκανε στις Ιωνικές που ήταν 10 μέρες, που ήταν θέατρο, συναυλίες, πολύ καλά ποιοτικά έργα και ποιοτικές συναυλίες. Έκλεισε με το Θέμη Ανδρεάδη, τον Εωσμυρνιώτη, τον διαχρονικό Θέμη Ανδρεάδη, με τα ανέκδοτα τραγούδια του, του βγάζουμε το καπέλο, συγχαρητήρια και στον εγγονό του, γιατί τραγούδησε και ήταν υπέροχος. Και μετά μπήκε το δεύτερο μέρος, που ήταν το φεστιβάλ ελληνικών συγκροτημάτων, αλλά ήταν τα παιδιά της Νέας Μύρνης στα μουσικά γυμνάσια, νεολαίας φεστιβάλ. Δεν μπορούσαν δηλαδή να συμμετέχουν μεγαλύτερα άτομα. Διήμερο φεστιβάλ αυτό. Και μετά, τώρα είναι σε εξέλιξη οι σύλλογοι της Νέας Μύρνης, που βέβαια η είσοδος στο Άλσος τώρα είναι δωρεάν, χωρίς εισιτήριο, όπως και για το φεστιβάλ ήταν δωρεάν. Και σήμερα νομίζω είναι οι Ήβροι ή οι Πυρώτες είναι σήμερα. Αύριο είναι η Κρητική, την Κυριακή ήταν η Πόντη. Και να με αυτά και με αυτά, μας παίρνει και ο φίλος μας ο Γιώργος. Γιώργο, καλώ σε ακού, καλώ σε καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, δεν ξέρω αν άκουσες το τραγούδι που βάλαμε νωρίτερα που ήταν ένα τραγούδι. Όχι, γιατί δυστυχώς ήμουν σε ένα ρεπορτάζ. Α, ωραία, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει βραβευτεί και θέλω να το ακούσεις όταν θα ακούσεις την εκπομπή που ξεκινήσαμε αυτό. Ποιο τραγούδι? Το Καληνύχτα Παιδί είχε βραβευτεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 82. Είναι, βάλτο να το ακούσεις, ήταν τότε που ήταν μετά τη Χούντα, δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι. Ναι, στο λέω γιατί με αυτά τα άτομα και με τον κύριο Κωνσταντινίδη θα σε φέρω σε επαφή να κάνετε κάποια συνέντευξη και αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, απλά έχουμε εδώ πέρα ένα πολιτικό στα Ψαχνά, το ΠΑΣΟΚ, τον
Ανδρουλάκη και κάλυψα και το ρεπορτάζ. Α, ορίστε, κάλυψες το ρεπορτάζ του Ανδρουλάκη που κάνει την περιοδία του στα Ψαχνά, γιατί έχει βάλει πάλι υποψήφιος για το Πασόκα, πρόεδρος. Βεβαίως. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται στα μικρά κόμματα, τώρα είδες τώρα, άμα δεν βγαίνει ακόμα πώς υπάρχει μουρμούρα και γκρίνια και. Ακριβώς. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω ότι στην εισαγωγή που έκανα, είπα ότι είσαι blogger, είπα ότι είσαι θεολόγος και ότι εσύ και εγώ έχουμε κάνει μια μυστική συμφωνία, εκτός από τη σημερινή μας γνωριμία, ότι θα κάνουμε κάποιες εκπομπές που θα αναπτύξουμε θεολογικά ζητήματα. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Εντάξει, γιατί αυτό εγώ θέλω να το κάνουμε αυτό, θα σου το πω και θα σου πω και τα θέματα. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι κάτι που μου αρέσει. Εγώ θα φέρω και ιερείς, θέλω να φέρω. Θέλω κάποια στιγμή να, όπως έχω αφιερώσει μία Τετάρτη στους συγγραφείς, στους ποιητές και αυτά, έτσι να αφιερώσω μία Τετάρτη σε θεολογικά ζητήματα. Πιστεύω σιγά να το κάνω και αυτό. Και από κοντά, αν είναι δηλαδή σε περίοδο γιορτών και τα λοιπά, που δεν έχω υποχρεώσεις και βέβαια. Ωραία, αν είναι πριν κλείσουμε για Χριστούγεννα τότε, που είναι διακοπές, εμείς κλείνουμε μαζί με τα σχολεία, βάλε, εκείνη τη βδομάδα δηλαδή. Αχα, μάλιστα, έχω υποχρεώσει, αλλά θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν, για πες μας, ποιος, τι εστί Γιώργος. Λοιπόν, τι εστί Γιώργος. Καταρχάς, ζω και διαμένω στα Ψαχνά Ευβοίας. Ναι. Σε μια περιοχή που βρέχεται από θάλασσα, έχει πολύ όμορφα βουνά, και το πράσινο πάει και έρχεται. Μέχρι τώρα βέβαια. Γιατί με λιγενέσαι πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, ίσως θα πούμε στη συνέχεια της συζήτησης. Να πω ξανά το επίθετο Γιώργος Μπρατζίκος. Ναι. Γιώργος Μπρατζίκος βεβαίως. Άρα θες να μου πεις, μου αναπτύσσει, μου λες για τη φύση, γιατί είναι μάλλον αυτό που σε έχει κάνει να γίνεις σε δημιουργικός καλλιτέχνης. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι μεγάλωσα μέσα στη φύση. Γιατί τα Ψαχνιά είναι παιδινό μέρος, μεν, αλλά εκτείνεται πάνω από τα Ψαχνιά οι Δύρφοι που έχουν γραφτεί οι ωραιότεροι μύθοι σε όλο τον κόσμο, του γάμου, του Δία και της Σύρας, από τη μία πλευρά, και από την άλλη η μητέρα μου κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Βλαχιά, πάλι στην Εύβοια, που εκτείνεται πάνω ο Πιξαριάς και έχει υπέροχο τσάι και υπέροχη ρίγανη. Να σου πω κάτι, εγώ ρίγανη πίνω, άμα θέλεις να μου φέρεις ρίγανη, την πίνω, την βράζω και την πίνω, κάνει καλό. Λοιπόν. Δεν σου ζήτησα τσάι, σου ζήτησα ρίγανη, πρόσεξε, τη χρειάζομαι. Άρα ξέρεις, και ειδικά, αν ακούει και το κοινό, η καλύτερη είναι η κόκκινη ρίγανη. Ωραία, ναι, το ξέρω. Είναι καλή, κάνει καλό στα κυκλοφοριακά και σε αυτά. Θέλω να μου φέρεις, σε παρακαλώ. Ακριβώς. Θα στην πληρώσω, τι θέλει. Λοιπόν, τώρα, τι εστί Γιώργος Μπρατζίκος. Για να σοβαρευτώ και λίγο, γιατί μου αρέσουν τα αστεία και τα λοιπά και όλα αυτά, αλλά να πω τι εστί Γιώργος Μπρατζίκος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Ψαχνά Ευβοίας. Σπούδασα τη θεολογική σχολή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα τον τομέα της κοινωνικής θεολογίας. Ασχολήθηκα και ασχολούμαι με τον τομέα αυτό όχι ως καθηγητής, ως καθηγητής. Κάνεις κάτι σε εκκλησία, σε κατηχητικό. Σε εκκλησία που θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω τον δύο ιερείς, τον πατέρα Εμμανουήλ Νταλαρή που συνεργάζομαι αυτό το διάστημα και τον πατέρα Στυλιανό Σωτηρόπουλο που είναι σε άλλη εμμορία της περιοχής μου που πραγματικά ήταν αυτός που μου έδωσε το πρώτο βήμα ως κατηχητή. Συγχαρητήρια. Ορίστε, ναι. Συγχαρητήρια, γιατί είναι ωραίο να είσαι με τα παιδιά και να τους μαθαίνεις τι πιο όμορφο για το Θεό, τι πιο ωραίο. Ναι, και ασχολούμαι μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα. Τώρα ξεκινάμε σε λίγες μέρες τα καθηγητικά μας. Ναι, τώρα ξεκινάμε, ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ασχολεί από το 2007 και πιο ενεργά και επαγγελματικά από το 2010, ασχολούμαι με ηλεκτρονικές εφημερίδες, που εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το δάσκαλό μου, αν και δεν είναι Αθηνιός, είναι Ψαχνιώτης και αυτός, αλλά έχει εργαστεί σε μεγάλες εφημερίδες και ίσως το ξέρει και περισσότερος κόσμος, έχει αρθρογραφήσει, λέγεται Ιωάννης Ρουσόδημος. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί αυτός με έπαθε, να πω και τη γλώσσα δημοσιογραφική, με έμπασε στους κλάδους αυτούς, στα μονοπάτια αυτά, και συνεργάστηκα περίπου 10 χρόνια μαζί του και κάναμε υπέροχα πράγματα με την τότε εφημερίδα Μεσαπία News. Και τη λέω γιατί ήταν πανελλαδική εμβέλεια, δηλαδή του διάβαζαν σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα ασχολούμαι με το blogging, όπου το προσωπικό μου blog λέγεται eviasmile.blogspot.com. eviasmile.blogspot. Blogspot, ναι. .com. Είναι το εγωικό χαμόγελο, βέβαια. Εγωικό χαμόγελο, ναι. Ωραία. Εμβέλεια τη καθημερινότητα, δυστυχώς, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται το δυνατόν να περιέχει θετικές ειδήσεις. Άρα είναι ένα μπλοκ που είναι ειδήσεις στην Εύβοια. Θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι ήσουν και χορηγός στην βράβευση των ποιητών που έγινε η ποιήση ενώνει τον κόσμο, η γυναικεία ποιήση. Ακριβώς. Θες να μας πεις γι' αυτό. Και να πούμε και συγχαρητήρια στην Εύα Λιανού Πετροπούλου, που ενώνει τον κόσμο. Η Εύα Λιανού Πετροπούλου μου άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου, αυτό θέλω να το πω, διότι, και να το πω και να το ξαναπώ και να το ξαναπώ, η σημείωση, διότι η Εύα πραγματικά αξίζει είναι πρέσβυρα ειρήνης η Εύα, και αυτό που κάναμε εγώ σε ένα υπέροχο μονοπάτι στα πολιτικά ευείας, το μονοπάτι της Ιρός μας, και την Ιρό όλο μας, η Αργυρό όλο μας, αν μου πει και θα μιλήσω λίγο παρακάτω για αυτό. Να σου πω, ο Ιρό είναι ένα πεδίο όπως ήταν η Μυρτό, Η Ιρό, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά η Ιρό είναι η ψυχή όλων μας, η πεταλούδα όλων μας. Η Ιρό ήταν ένα κορίτσι το οποίο έφυγε γρήγορα από τη ζωή, στην δεύτερη δεκαετία της ζωής της, 20 χρονών, 27 με 29 κάπου εκεί, πριν κλείσει την τρίτη δεκαετία, από σάρκωμα, και το όνειρό της βέβαια έγινε πραγματικό. Ήταν να φτιάξει εκείνο το θέατρο. Ήταν να φτιάξει ένα μονοπάτι, το μονοπάτι του προπάπου της. Να μου το λες και μου έχει σηκωθεί τρίτα κάγκελο. Ήταν το μονοπάτι του Μαραγκού, εκεί πέρα υπήρχαν καμίνια, υπήρχαν ζεστόλεις κτλ. Με τη βοήθεια της Αργυρός, η Ιρό όπως τη λέμε όλοι μας, έγιναν όλες οι διαδικασίες και μαζί με τον Ολυμπιακό Σύλλογο Χαλκίδος και με πολλούς ακόμη εθελοντές, και το όνειρό της πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά από θανατώθηση. Είναι ευλογημένο, θα τα βλέπει από ψηλά και θα τα χαίρεται από ψηλά. Μου το λες και μου σηκώνεται η τρίχα. Και εκεί απάνω θέλω να πω πάλι ένα συγχαρητήρια στην Πετροπούλου, γιατί σε αυτά είναι πάντα στήριξη, είναι βάση, δύναμη, πώς να σου το πω. Έτσι έγραψε και για την Μυρτό το παραμύθι και βοήθησε και έτσι. Στην Εύβοια, μιλάω πολύ, φαντάζομαι. Όχι, καλά κάνεις και μιλάς, γι' αυτό σε πήραμε, για να μας μιλήσεις. Έτσι λοιπόν, όταν με πήρε τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, αυτά τα βραβεία στην Εύβοια, ρωτάω μία από τις μέντορές μου, που είναι
η αντιδήμαρχος πολιτισμού που λέγεται Ευαγγελία Μίκαλα. Ευαγγελία της λέω, και θα τα ακούσει άλλη ώρα γιατί το πάει σε μια εκδήλωση που ήταν να πάω και εγώ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα ένα λόγο της συνέντευξης. Δεν πειράζει, το καλό είναι ότι ανεβαίνει η εκπομπή και έτσι μπορούν να την ακούσουν ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Να σου πω τώρα έτσι για την ιστορία, ότι εγώ δεν περιμένω να μ' ακούνε την ώρα που κάνω εκπομπή, γιατί είναι τέτοια η ώρα και τέτοια η μέρα που άλλοι έχουν πάει τα παιδιά τους φροντιστήριο, άλλοι τα έχουν πάει γήπεδο, άλλοι έχουν σεμινάρια, άλλοι έχουν μάθημα. Και δεν περιμένω 6 με 8 να έχω πολλή ακρόαση. Μετά γίνεται που το παρακολουθούν, μετά όταν ανεβαίνει η εκπομπή. Ακριβώς, ακριβώς. Και τι λέω, κυρία Ευαγγελία, έχω αυτή την πρόθεση. Πού λέτε να την κάνουμε αυτή? Η απάντηση της κυρίας Ευαγγελίας είναι στο μονοπάτι, χειρός. Καλά, το είπα αμέσως. Και βέβαια αμέσως η Εύα αυτό το ανάπτυξε περισσότερο, γιατί σε αυτά είναι πολύ, έχει πολύ συνέστηση. Και τα... Για πες μου Γιώργο τώρα όμως, γιατί ξεφύγαμε αυτά, κοίταξε να δεις, για την Ήρω και αυτά μπορούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή και μπορούμε να βάλουμε και άτομα από, από τα Ψαχνά να μιλήσουν και να μας πούνε περισσότερα πράγματα και τους γονείς τους θα μπορούσαμε να, να φιλοξενήσουμε και να πούμε γι' αυτό όλο. Και πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Εσύ είσαι Γιώργος λοιπόν, αγαπάς από ό,τι η θεολογία που πήγες προς τα εκεί ήταν μια δυναμία σου για το θεϊκό ή απλά εκεί πέρασες και εκεί πήγες? Λοιπόν, απλά είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε συνέντευξή μου για αυτό που θα πω τώρα. Ως παιδί, να σας πάω μακριά, ως παιδί ήθελα να γίνω γιατρός. Mm-hmm. Ειδικότερα γυναικολόγος. Από τα 4 μου μέχρι τα 12 θυμάμαι ότι έλεγα ότι θα γίνω. Μήπως αρέσαν οι γυναίκες και γι' αυτό το έλεγες? Δεν μπορώ να πω ακριβώς γιατί το έλεγα. Είναι λίγο πιο shocking. Ας πούμε εγώ είχα τις... κάνω τώρα λίγο πλάκα, να ξέρω μια παρένθεση. Είχα μια νης φίλης μου το βαφτισιμιό που αυτός... Ήτανε παιδάκι, 5 χρονών, μας είχε ταράξει το χούφτωμα, δεν μπορούσα να καταλάβεις, θέλει να γίνει γιατρός κι αυτός. Αλλά εν τέλει εξελίχθηκε το παιδί να είναι γυναίκα, το αρέσει η γυναίκα, είναι ντούρος. Παρόμοιο και σε μένα. Ήθελα να εξετάζω το υλικό γενετικό όργανο. Ναι, παρακάτω. Το λέω, πιο κόσμια. Και σαν μεγάλο σε σου πέρασε αυτό. Τα χρειάζονται. Ναι, εντάξει, η ζωή έτσι είναι. Άμα δεν κάνουμε και λίγο χαλαρή συζήτηση, τι κάνουμε. Είναι και διασμάλι. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω και το παρατσούκλι μου σε λίγο. Λοιπόν, το προσωπικό μου παρατσούκλι. Θα σας το πω. Είστε αυτή, δεν είναι και δεύτερη συνέντευξη που δίνω στη ζωή μου μέχρι σήμερα, οπότε θα αποκαλύψω και άλλα πράγματα. Για πες μου. Λοιπόν, μετά όταν πήγα στο Λύκειο, ήθελα να γίνω δικηγόρος γιατί έχω ένα φίλο, θείο δικηγόρο, οπότε ήθελα να περάσω στη νομική. Καλύτερα που δεν έγινες ψεύτης, παρακάτω. Καλύτερα. Ψεύτης ήθελες να γίνεις. Αλλά εμβόμικα αγαπούσα πολύ τη φιλολογία και τη θεολογία. Mm. Και ήμουν παιδί της Εκκλησίας από τα 7 μου χρόνια. Α, εντάξει, το όχι. Οπότε τίποτα δεν έγινε τυχαία. Ναι, άρα το είχες. Και μετά εξελίχθηκες, γράφεις και ποίηματα ή όχι? Από μικρό παιδί έγραφα ποίηματα. Μετά με την πάνω του χρόνου άρχισα να γράφω μυθιστορήματα, τα οποία βέβαια ποτέ δεν ολοκλήρωνα. Μου αρέσει πάρα πολύ η γραφή, γι' αυτό και ασχολούμαι με το blogging. Mm-hmm. Σαν έτσι δημοσιογραφική... Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πας, κάνεις καλύβεις όλα της Εύβοιας, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα. Καλύπτω τις περιοχές μου των Ψαχνών, κυρίως, γιατί ο Δήμος μας, ο Δήμος Δελφίου Μεσαπία, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Σε έκταση. Mm-hmm. Οπότε έχει πάρα πολύ δημοσιογραφία. Ελπίζω να είναι καλές οι ειδήσεις. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα
και θα το πω και δημόσια αυτό, δεν είναι καλές οι ειδήσεις, διότι η ξηρασία έχει επηρεάσει εκεί. Να βάλουν ανεμογεννήτρες, γι' αυτό και είπα για το πράσινο στην αρχή. Ναι, η ξηρασία εκεί πέρα. Ξηρασία έχει αρκετή, αλλά την εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Εκμεταλλεύονται πάρα πολύ το πράσινο, θέλουν να το καταστρέψουν κτλ. Έχουμε πολλές φωτιές, είχαμε πλημμύρες, είχαμε τα πάντα. Ο Δήμαρχος είναι στο πλευρό μας βέβαια, γιατί είμαι και εκλεγμένος με τον νύμου Δήμαρχο. Είμαστε κατά των ανεμογεννητριών, αλλά δυστυχώς οι φωνές μας δεν εισακούγονται. Δεν νομίζω να σε άκου να σου πω κάτι, τα λεφτά είναι πολλά. Δυστυχώς. Τα λεφτά είναι πολλά και τώρα εντωμεταξύ άκουγα ένα γεωλόγο μεγάλος ηλικία, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλεγε ότι αυτό που λένε για την περιβαλλοντική καταστροφή είναι μούφα. Είναι ένα ψέμα που το έχουν καλλιεργήσει εταιρείες και καλά προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική αλλαγή κτλ. Κτλ. Η γη από μόνη της κάθε 200-300 χρόνια από μόνη της αλλάζει. Αν δεις τώρα στην έρημο Σαχάρα έχουν φυτρώσει δέντρα. Βέβαια. Και αρχίζει σε εμάς η ξηρασία. Θα γίνει το αντίθετο, γιατί η γη γυρίζει, η γη γυρίζει και η γη γυρίζει. Και όπως γυρίζει ο Μεσημβριανός, αλλάζει. Και πάμε εμείς από κάτω και οι άλλοι από πάνω. Πώς να σου το πω. Είναι επιστημονικό αυτό. Και έτσι πάμε, εμείς δηλαδή που είμαστε νότιοι, είμαστε ανατολή, είμαστε τι είμαστε. Θα γίνουμε βοράς, κατάλαβες, σιγά σιγά εκεί πάμε. Μα εκεί είχε η εποχή των παγετών. Εξαφανίστηκαν είδη τα οποία που αν πεις σε κάποιο παιδί ότι πεις ότι ήταν όσο αυρός και ο βραχός αυρός ή οτιδήποτε άλλη ή οτιδήποτε άλλο θα σου πούνε μα τι μας λες. Και όμως υπήρχαν. Και όμως αυτό ότι θα γίνει, δηλαδή αυτό είναι έτσι κι αλλιώς τώρα, αυτά που κάνουν όλοι αυτοί. Βέβαια, το ότι επηρεάζουν, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες τι κάνουν, διώχνουν τα πουλιά και επηρεάζουν κάτω το έδαφος. Αλλά αυτό το κάνουν, η καταστροφή έχει γίνει και από τα φυτοφάρμακα. Δηλαδή αυτό τώρα που πουλάνε κάποιοι βιολογικά προϊόντα είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Δεν υπάρχουν βιολογικά προϊόντα. Δεν γίνεται εγώ να ρίχνω φυτοφάρμακο και εσύ δίπλα μου να βγάζεις βιολογικό προϊόν. Γιατί το φυτοφάρμακο πάει κάτω από τη γη. Και έτσι. Μεταφέρεται έτσι, είναι ο ορίζοντας επικοινωνία. Εν τω μεταξύ διάβαζα κάπου ότι βρήκανε λέει ένα τρόπο στο εξωτερικό ενέργεια από το πλαστικό. Δεν το έχω διαβάσει. Κάτι από το πλαστικό, από, δηλαδή ένα φτηνό υλικό που μπορούμε να έχουμε ενέργεια. Λοιπόν, η καλύτερη ενέργεια έτσι για να πούμε και λίγο με την ιστορία μας, μπορούμε να πηγούμε την Μινωική Κρήτη. Πώς θερμαίνονταν οι Μινωίτες? Πώς θερμαίνονται? Ένα ερώτημα για όλο το κοινό. Για πες το. Λοιπόν, εγώ θα το πω. Πώς θερμαίνονταν? Από κάτω, από τα σπίτια, περνούσε νερό και μετατρέπεται σε θερμότητα το νερό και δεσταίνονταν όλα τα σπίτια. Είχαν υλικά πατώματα. Με το νερό. Αλλά δεν έχουμε νερό τώρα, τη θάλασσα το νερό λες εσύ. Νομίζω όμως ότι δεν θα φτάσει, θα αστερέψουμε τις θάλασσες μετά, τόσος κόσμος που είναι. Δεν θέλουν οι θάλασσες, για να το ξέρουμε. Κάτι άλλο διάβασα, εγώ έχει τα σκουπίδια, κάτι και λέω, κοίταξε να δεις που από αυτό, άμα το πετάμε, κάτι με ένα υλικό δηλαδή που το έχουμε σκουπίδια, ξύλο, όχι το ξύλο. Θα το ξαναδιαβάσω αυτό και θα το πω, τώρα το ανακαλύψανε. Ότι με αυτό κάνουμε ενέργεια, με τα κλαδιά από τις ελιές. Ναι. Από τα κλαδιά από τις ελιές, το πυρηνέλαιο, το πύρι, αυτό κάνει λέει, κάτι τέτοιο, κάτι πολύ φτηνό δηλαδή που είναι και μπορούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που αν ψαχτούμε θα τους βρούμε. Αν μας αφήσουν να ψαχτούμε. Πόσο καιρό έχεις τον blog εσύ? Λοιπόν, το blog μου, εγώ ξεκίνησα τον blog είναι από το 2007. Από τότε που ήμουν στο στρατό, ξεκίνησα το blogging με ένα πολύ... Άρα είσαι 16 χρόνια. Ε? Είσαι 16 χρόνια, 14, 16 χρόνια. Είμαι 17 χρόνια. 17 χρόνια. Μπράβο. Και από το 2009-10
Εργάστηκα στον κύριο Ζώη που σας είπα και προηγουμένως, στο Μεσαπία News. Σε ποιο, δεν κατάλαβα? Στο Μεσαπία News. Τι είναι αυτό? Αυτό ήταν ηλεκτρονική εφημερίδα και είχε ζωή από το 2009 μέχρι το 2017. Μαζί με τον κύριο Ρουσόδημο, τον κύριο Γιάννη Ρουσόδημο, πραγματικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τη δημοσιογραφία, γιατί είχε φοιτήσει σε πολύ μεγάλους δασκάλους. Είχαμε αυτή την σελίδα, καλύπταμε για όλη την περιοχή, για όλη την Εύβοια και πολύ σημαντικά πολιτικά πανελλήνια γεγονότα. Άρα εσένα το blog τώρα έχει τα πάντα, δεν είναι ας πούμε μόνο πολιτικά ή μόνο αθλητικά ή μόνο κοινωνικά. Έχει τα πάντα. Είναι ειδήσεις κανονικά, όλα τα νέα για τα ψαχνά Εύβοιας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια, μια μεγάλη επιρροή ήταν τη Εύας που άρχισα να βάζω και λίγο την ποίηση και τη λογοτεχνία, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας με την Εύα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι μόνο για τη συνεργασία με την Εύα. Πώς έγινε? Θέλω να πούμε όμως και ένα άλλο, γιατί εγώ για σένα, ναι, πρώτα άκουσα από την Αγγελίτη Γεωργία. Βεβαίως. Που νομίζω ότι κάνετε το ίδιο πράγμα, γιατί και εκείνη είναι blogger σε και σένα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Και είναι και αφηγήτρια παραμυθιών είναι. Συνεργάζεται με την Αγγελίτη Γεωργία. Με μένα. Ναι. Λοιπόν, εγώ μέσω κάποιου προσώπου που είχα πάρει συνέντευξη, γιατί έχω αρκετούτσι και συνέντευξης, μου αρέσουν πάρα πολύ συνέντευξης, γιατί μέσα από τις συνέντευξης, πέρα του ότι μαθαίνω για αυτούς τους ανθρώπους, ανακαλύπτω και πράγματα του εαυτού μου, μου λέει η Άννα Υπουροβή μου, μία δασκάλα και συγγραφέα από την περιοχή μου, σου προτείνω να μιλήσεις με την Αγγελίτη Γεωργία. Μίλησα με την Αγγελίτη Γεωργία, ξεκινήσαμε μια συνεργασία, της παίρνω κάποια συνέντευξη και μου λέει πρέπει να μιλήσεις με την Εύα την Πετροπούλου τη Λιανού. Μπράβο. Και λέω τι είναι η Εύα, γιατί εγώ πραγματικά δεν την ήξερα. Τι είναι η Εύα? Και οι δύο κοπέλες αυτές είναι υπέροχες και τις δύο τις αγαπώ. Ναι. Και εγώ βέβαια την Αγγελή τη γνώρισα, άκου τώρα να δεις, εσύ γνώρισες την Εύα από την Αγγελή, εγώ γνώρισα την Αγγελή μέσα από την Εύα. Εντάξει, για να πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή είχα πάει σε ένα σεμινάριο που έκανε η Εύα, έκανε ένα σεμινάριο για αφήγηση παραμυθιών. Μας έκανε σεμινάριο και πήγα εκεί και έτσι γνώρισα την Αγγελή. Υπέροχα. Και τη ρωτάω τώρα να συνεχίσω λίγο. Τι είναι η Εύα? Και μου λέει είναι πρέσβυρα ειρήνης και είναι υποψήφια για Νόμπελ ειρήνης. Και μένα επειδή κάτι τέτοια μου κάνουν κλικ μεγάλο, λοιπόν, λέω στέλνω τώρα την ένταξη. Ψάχνω τα πάντα για την Εύα, από ελληνικές σελίδες, από ξένες σελίδες, από συνεντεύξεις, από τα πάντα, την ξεχαλίζω κανονικότατα. Πρώτα απ' όλα, η κοπέλα, εγώ το ξέρω, θα ξεκινήσουμε μια καινούργια στήλη. Τώρα η πρώτη μας εκπομπή θα είναι 9 Οκτωβρίου, τη δεύτερη Τετάρτη του μήνα, που θα μας παρουσιάσει τους ξένους ποιητές, γιατί ξέρει αρκετές γλώσσες, θα διαβάζει τα ποίηματά τους, θα μας λέει το βιογραφικό και έτσι θα είναι σαν να μου έρχονται οι ποιητές από τη Βραζιλία, από την Κίνα, εδώ, κατάλαβες. Βεβαίως. Λοιπόν, και γνωρίζω την Εύα, της κάνω συνέντευξη, μα όχι γνωρίζω, της κάνω μια συνέντευξη. Απλά, της στέλνω ένα μήνυμα, μου είπε η Αγγελίνα, σου πάω μια συνέντευξη. Δέχεσαι, δέχομαι, λέει. Λοιπόν, της στέλνω τη συνέντευξη, μου απαντά, μένω πραγματικά άναποδος με όλα αυτά που μου απάντησε. Ξεκινάμε μια συνεργασία με ποιητές από όλο τον κόσμο. Άρχισα να δημοσιεύω στο blog μου γι' αυτό και την ευχαριστώ από καρδιά την Εύα να δημοσιεύω ποιήματα από ποιητές από όλο τον κόσμο. Τη γλώσσα τους. Έτσι, μπράβο. Και άφησα και την επισκεψιμότητά μου. Και τους οφείλω πάρα πολλά ευχαριστώ. Και μετά, αφού περνάει περίπου ένας μήνας, μου προτείνει να κάνω το φεστιβάλ παραμυθιού παιδιών και το διαγωνισμό
εγώ είδα τα βίντεο, δεν κατάφερα να έρθω γιατί ήταν καθημερινή και δηλαδή, παιδιά, έπαιρνα άδεια, δούλευα Παρασκευή και μετά είχα άδεια και εσείς το κάνατε Πέμπτη. Έμα τα νεύρα μου, δηλαδή ήταν ατυχία μεγάλη. Δυστυχώς δεν γινόταν. Αφού έλεγα να πάρω το λάπτοπ και να έρθω να δουλέψω Παρασκευή πρωί από εκεί, από κάποιο ξενοδοχείο, κάτι με ίντερνετ. Τέλος πάντων, θα τύχει όμως και θα έρθουμε και θα έρθω στα Ψαχνά, θέλω να έρθω. Ξέρω την ωραία, θα μου βρείτε κανένα φτηνό δωμάτιο να έρθω. Πώς θα έρθω. Θα σου βρούμε τα πάντα, θα σου βρούμε. Όταν ακουστεί αυτή η συνέντευξη, θα σε φιλοξενήσει όλος ο κόσμος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα τι ετοιμάζεις, πες μας έτσι. Τι. Έχουμε φύγει από μένα. Έχουμε πάει και όλα τα θέματα εκτός από μένα. Δεν πειράζει, έτσι είναι. Εγώ ξέρεις κάτι γιατί το χαίρομαι αυτό, γιατί ξέρω ότι ανοίξαμε μία πόρτα που θα, δηλαδή δεν είναι ότι τώρα σε ακούσαμε και δεν θα σε ξανακούσουμε. Νομίζω ότι θα ξανακάνουμε μια εκπομπή έτσι. Δηλαδή το Δεκέμβρη πιστεύω, αν όχι διαζώσεις, θα κάνουμε πολλά για την ιδεολογικό. Ασχολούμαι και με τα άτομα με ειδικές ικανότητες. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Τι ετοιμάζεις τώρα με ειδικές ανάγκες. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ και δημοσίως, να το ακούσει και ο κόσμος, δεν υπάρχουν ειδικές ανάγκες για εμένα. Και θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω δημοσίως και την ψυχολόγο που μας έχει βοηθήσει σε όλο αυτό το πρόγραμμα, πέραν της κυρίας Μίταλα που είναι τα όραμά της όλο αυτό, την κυρία Χριστίνα Καλαβρή που αυτή έχει την εκδήλωση τώρα στην Χαρκίβα, σε άλλη, στην πρωτεύουσα του νομού και δεν μπορούσα να πάω λόγω της συνέντευξης, της συνέντευξης της κυρίας Παπάω. Οπότε θα ευχαριστήσω δημοσίως για τη βοήθεια που μας έχει, δώσει και μας έχει μέσω ειδικών επιστημών και τα λοιπά, μας έχει περάσει και έχουμε βιώσει και εμείς ότι δεν υπάρχουν ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν ειδικές ικανότητες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν να μας μάθουν τόσο πολλά πράγματα και έχουμε μάθει τόσο πολλά πράγματα που δεν θα τα μάθαινε με τα σχολεία ούτε του κόσμου. Ούτε με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, να πω εγώ. Καλά, να σου πω κάτι τώρα, αυτό το ζήσαμε στους το ζήσαμε όταν είδαμε ότι, πώς το λένε, τα παιδιά αυτά χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, πώς το λέγει, η καρδιά τους. Ναι. Εγώ είδα τώρα προχτές ένα βιντεάκι από το εξωτερικό που έδειχνε ένα παλικάρι που... Πώς το λένε, έδειχνε ένα παλικάρι που έπαιζε κιθάρα με τα πόδια του. Δεν είχε χέρια και έπαιζε κιθάρα με τα πόδια του και είχε πάει στο Fame Story εκεί στο εξωτερικό. Ναι. Και βέβαια είχαν μείνει αυτοί οι άναυροι. Αυτό το είδαμε σαν παράδειγμα τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσα παιδιά τα καταφέρανε. Εάν θα ζήσεις και από κοντά, θα δεις χιλιάδες παραδείγματα. Είναι χιλιάδες τα παραδείγματα. Εγώ μπορώ να σου πω παραδείγματα τα οποία βέβαια δεν μαθαίνει από το λίγο χρόνο, τα οποία δεν φαντάζεσαι. Άτομα με σύνδρομο Down και με αυτισμό βαριάς μορφής, εκεί πέρα που ήταν επιθετικά να γίνονται μέλος της ομάδας και να συμμετέχουν μαζί σου. Άκου, εδώ στην Αθήνα έχουν κάνει πάρα πολλά. Δηλαδή η Μαρία Γράμπελη που είναι γραμματέας στους οδοντιάτρους και αυτά, μαζί με μια άλλη κοπέλα είχαν κάνει, που σχεδιάστρια η άλλη, είχαν κάνει επίδειξη μόδας με αμαία. Μια άλλη κοπέλα πάλι σχεδιάστρια, πάλι είχε κάνει με αμαία, τα μοντέλα ήταν αμαία. Έχω δει αυτά βεβαίως, λοιπόν, είναι υπέροχα. Τώρα θα σου πω κάτι μεταξύ μας. Εγώ έχω μεγάλη συνέστηση και είμαι 50 χρονών. Από τα 20 μου, σε αυτά τα άτομα, επειδή θεωρούσα ότι είναι οι άγγελοι που έστειλε ο Θεός στη γη για να μας εκπαιδεύσουν, είχα μια αδυναμία. Ακριβώς. Στη δουλειά που κάνω, τα τελευταία 10 χρόνια έχω αποκτήσει 2 πράγματα. Έχω γίνει ρατσίστρια με τους Αλβανούς και με τους ξένους
Και έχω γίνει και πολύ επιφυλακτική με τη λέξη ειδικές ανάγκες, ειδικά άτομα κτλ. Και γιατί? Γιατί δεν μπορεί, έχω δει πώς χρησιμοποιούν για να εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους το ελάττωμά τους. Ναι. Δηλαδή αυτό που έχουν, αυτό που έχουν ή οι γονείς τους, βλέπεις τους γονείς και πάνε και βγάζουν δάνεια σε ένα παραπληγικό παιδί. Γιατί πας, κυρία μου, και βγάζεις στο παραπληγικό παιδί σου δάνειο, ποιος ο λόγος? Και έχω δει και άτομα που δηλαδή σηκώνουν το τηλέφωνο και λέει είμαι μία, δεν πληρώνω. Και ποιος σου είπε ότι επειδή είσαι αμαίο δεν πληρώνεις? Δηλαδή εσύ που φορολογείσαι και εγώ που φορολογούμε, είμαστε τα κορόιδα? Και επειδή το έχω δει αυτό, ότι κάποιες και εμένα, εγώ έχω δει άνθρωπο να σπάει το χέρι του για να γίνει πώς να στο πω, τα έχω δει όλα, ρε παιδί μου. Δουλεύω σε ένα δικηγόρο και τα έχω δει όλα. Και πια είμαι λίγο, ενώ ήμουνα κάποτε σαν τον Ευμένιο, τον Άγιο Ευμένιο και σαν αυτούς, δηλαδή μου ζητάγανε λεφτά όλοι και έδινα. Δεν σκεφτόμουν. Τώρα λίγο έχω γίνει λίγο πονηρή. Λοιπόν. Δεν είναι το θέμα μας τα λεφτά. Δεν είμαι τόσο στο λέω, όχι ξέρεις γιατί στο λέω αυτό, γιατί πάρα πολλοί πατάνε πάνω στα αμαία και εν τέλει αυτοί δουλεύουμε εμείς οι 5.000 για να ζουν οι επέτες που είναι 10.000. Καταλαβες. Λοιπόν, εγώ βέβαια θα μιλήσουμε καιρό ίσως για αυτό το θέμα. Γίνεται ένα αξιόλογο πρόγραμμα εδώ πέρα. Ξεκίνησε από την κυρία Ευαγγελία Μίχαλα, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, μην αντιδήμαρχο πολιτισμού. Δηλαδή για μένα, ναι, άκου να σου πω κάτι. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν είναι αυτός που ήταν αρτιμελής και πήγε και τράκαρε και έμεινε ανάπηρος. Κατάλαβες. Για μένα αυτός δεν είναι. Εμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί με φάσμα. Αυτά που δεν φταίνε σε τίποτα, ακριβώς, που έτσι γεννηθήκαν, αυτά ναι τα στηρίζω. Αυτούς που λόγω, συγγνώμη άσχημα να το πω για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, παρεξηγηθώ, αυτούς που έχουν γίνει άτομα με ειδικές ανάγκες από κάτι άλλο, δεν, γιατί το χρησιμοποιούν μετά, γίνονται πολλοί, έχουν κακία, άλλοι γίνονται πολύ καλοί άνθρωποι, άλλοι γίνονται... Ναι, λοιπόν θέλω μόνο μια χάρη. Δεν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικές ικανότητες, ωραία. Ειδικές ικανότητες λοιπόν για μένα έχουν τα παιδιά που είναι από τη γέννησή τους με ειδικές ικανότητες. Ειδικές ικανότητες, γιατί εγώ έπινα ναρκωτικά και πήγα και τράκαρα, ή γιατί ήμουν μεθυσμένη και πήγα και τράκαρα και έμεινα ανάπηρη, δεν με νοιάζει. Κατάλαβες θέλω να πω. Όλα τα άτομα, όλοι οι άνθρωποι που έχουμε εμείς εκεί, είναι εκγενετοί. Όλοι. Επίσης, να πω ένα ευχαριστώ στους συνεφελοντές μου που είμαστε 10 χρόνια μαζί, που μαζί με την κυρία Καλαβρή και με τους συνεφελοντές μου έχουν καταφέρει, γιατί εγώ δεν είμαι. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούμε να μου κάνεις μία... να μιλήσουμε γι' αυτό, να με φέρεις σε επαφή, ώστε να μιλήσουμε, να μας τα αναπτύξουν, να μας πούνε όλο το έργο. Ένα ευχαριστώ την κυρία Αφέμβρα Σοφία, την Αντιδήμαρχο Υγείας, της Περιοχής μου, που είναι τώρα η υπεύθυνη που δημιουργήθηκε στα ΚΒΑΠΑ ΜΕΑ, και σε όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων αυτών. Ωραία. Άρα εσύ τώρα, εκτός από τον blogger που το έχεις επί 17 χρόνια και καλύβεις... Είμαι εθελοντής αμαία. Εθελοντής αμαία. Είσαι κατηχητικός, είσαι σε κατηχητικό σε δύο ενορίες. Σε μία ενορία τώρα, παλαιότερα είναι στην άλλη. Ναι. Και τώρα ετοιμάζεται και αυτό το ωραίο έργο με τον εθελοντισμό. Είμαι εθελοντής γενικότερα. Είμαι σχολικός τραχονόμος, όπου αμείβομαι από εκεί και... Αγαπάς τα παιδιά, εν τω μεταξύ πίσω το background... Να πηγαίνω σχολείο.
ξαναπηγαίνει σχολείο, καλά κάνεις. Και εγώ το κάνω αυτό. Διαβίου μάθηση για να μην στενεύει το μυαλό, να μην ξεραίνεται. Ξέρω ότι μαθαίνεις για βρεφονιπιακό όμως, ξέρω ότι αυτό σου χρειάζεται επειδή ασχολείσαι και με τα παιδιά. Ακριβώς. Και το ένα φέρνει το άλλο και καλά κάνεις και το εξελίσσεσαι έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια σε αυτό. Εν τω μεταξύ, πίσω σου ακούμε παιδιά. Λοιπόν, να σας πω το που βρίσκομαι. Εδώ πέρα που βρίσκομαι, είμαι στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου και της Δημάρχου Πολιτισμού, που είναι στην ιδρυτική πλατεία των Ψαχνών, και από πάνω είναι πλατεία, και πέφτει τα παιδιά. Ωραία. Αλλά τρία με τα παιδιά δεν ήθελα να καλοποιήσω, να κλείσω πόρτες, να μην ακούγεται τίποτα, να είναι κάτι επίπλαστο και πλασματικό. Εμείς είμαστε ζωντανή εκπομπή και θέλουμε τα ζωντανά. Δεν είμαστε στημένη εκπομπή, είμαστε αληθινή εκπομπή. Επειδή είναι όλη την ημέρα, κάθε μέρα με παιδιά, επειδή είμαι και σχολικός τροχονόμος και επειδή κάνω και μαθήματα σε παιδιά. Αυτό ξέρεις ότι σε κρατάει για πάντα νέο, ε. Ε? Όταν έχεις επαφή με τα παιδιά, μένεις για πάντα νέος. Για πάντα παιδί. Είμαι 43 χρονών και μου λένε. Μου λέει μία μητέρα σήμερα όταν έφευγα από σχολικό τροχόμο και συζητάγαμε, μου λέει είσαι 3 χρόνια μεγαλύτερο από τον άντρα μου, αλλά εγώ σε θεωρούσα κάτω από 39 χρονών. Να σου πω κάτι, εγώ μετά τα 40 μέτραγα τα χρόνια 4 και 3, 7. Είσαι 7 χρονών, εγώ είμαι 5. Εσύ είσαι 7, εγώ που είμαι 50 είμαι 5 χρονών τώρα. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, έχουμε ξεφύγει στην ώρα. Πολύ χρόνο. Ναι, πήγαμε στα 46 λεπτά. Ναι, είσαι όντως, είσαι μια ένας αστήρευτη πηγή, ε. Αστήρευτη πηγή. Λοιπόν, στο επανειδήν. Τώρα, για να κάνουμε μια επανάληψη να ακούσει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να σε διαβάσουμε, πατάμε www.eviasmile.blogspot.blog. Ωραία. Και μετά στο Facebook σε βρίσκουμε με στα ελληνικά Γιώργος Πρατζίκος και στη σελίδα μου Eviasmile, στο Instagram Γιώργος Παπάκι Πρατζίκος και στο TikTok Eviasmile. Πολύ όμορφα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κοντά στο Δεκέμβρη. Θα το δούμε, θα το μιλήσουμε. Για όποιο θέμα είμαι ανοιχτός και επίσης να πω ότι λατρεύω τη Νέα Σμύρνη, γιατί έμενα στην Αθήνα για 5 χρόνια και ήταν από τις αγαπημένες μου περιοχές. Λοιπόν, με το καλό να έρθεις, να σε πάμε στην πλατεία, να σε κεράσουμε καφέ, να δεις τα συντριβάνια, να δεις την πλατεία πάλι. Λοιπόν, σε περιμένουμε, εγώ εύχομαι το Δεκέμβρη να τα πούμε διαζώσεις πρώτα ο Θεός, ό,τι είναι από το Θεό ευλογημένο. Είδομαι. Να περνάτε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδήν, Γιώργο μου. Στο επανειδήν. Να περνάτε υπέροχα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μπρατζίκος. Τώρα, περίμενε να βάλω ένα τραγουδάκι. Να βάζω ένα τραγουδάκι έτσι για να κλείσει ένα πεντάλεπτο για να πάμε στο δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο μέρος.